και πρόεδρος των εμπόρων της Λαμίας και επιμελητηριακός σύμβουλος και επιθυμεί και θέλει με την προτίμηση των δημοτών και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Καλησπέρα κύριε Βλαχογιάννη, τι καλησπέρα, κάνετε. Καλησπέρα κύριε Βούτσινα, είστε μια καλά. Χαρά εσείς. Βλέπω ότι αντέχετε πολλά καρπούζια όπως είπαμε σε μία μασχάλη. Ελπίζω να βάλετε και ένα τρίτο, έτσι. Οι εποχές είναι δύσκολες όντως. Τα καρπούζια όντως είναι πολλά κατά από μία μασχάλη. Ευελπιστώ στην πορεία σιγά σιγά να αρχίσω να ξελαφρώνω, αλλά να μπορώ συνέχεια να βοηθάω. Γιατί η θέλησή μου είναι όσο ακόμα αντέχω να βοηθήσω για ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για μένα, αλλά και για να σταματήσει. Είναι λίγο βαριά η κουβέντα που θα πω, να φιλορροεί αυτή η πόλη από νέους. Γιατί όπως βλέπετε σιγά σιγά μόνο μεγάλοι βγαίνουν έξω. Και οι νέοι το μόνο που έχουν στο νου τους κατά καιρούς είναι ή να σηκωθούν να φύγουν να πάνε σε μεγάλα αστικά κέντρα μεγαλύτερα από την Λαμία ή να φύγουν για το εξωτερικό. Όπως και να έχει όμως, συνεχίζουμε έναν αγώνα από τον που ξεκινήσαμε και σίγουρα ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο. Πάντως είναι ένας όμορφος αγώνας. Πρέπει να. Νομίζω θα δεχτείτε κύριε Βλαχογιάννη, παρά τις δυσκολίες που λέτε, έτσι. Σίγουρα έχει, έχει μια έτσι, άβρα του να βοηθήσεις, νομίζω έχει την αξία του αυτό. Αυτό που λέτε το κάνετε είναι... και αλλού εσείς βέβαια, αλλά... Είναι το πιο βασικό αυτό το πράγμα. Εάν κατεβαίνεις σαν ιδιωτελής σε έναν αγώνα και δεν σκέφτεσαι μόνο τον εαυτούλη σου, γιατί μεγάλη ζημιά έχουν κάνει οι αυτούλιδες σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα γενικώς, και θες να βοηθήσεις, με γνώμονα να βοηθήσεις για το κοινό καλό, τότε όλοι οι αγώνες είναι καλοί. Και στην πορεία, ενώ ξεκινάς μόνος σου, βλέπεις ότι σιγά σιγά σε στρατεύεται κόσμος από πίσω. Κόσμος ο οποίος δεν θέλει πλέον τον ξύλινο λόγο. Κόσμος ο οποίος θέλει να δει ανθρώπους οι οποίοι θα του χτυπήσουν την πόρτα, οι οποίοι θα του ζητήσουν την άποψή του και αν γίνεται θα φέρουν σε πέρας τα μικρά στην αρχή όνειρά τους και μετά όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να φέρουμε σε πέρας και μεγαλύτερα όνειρα. Έχετε είτε δίκιο. Για την καθημερινότητα, είτε και για το άμεσο μέλλον ή το πιο μακρινό μέλλον. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσο δεκτικός είναι ο κόσμος σε νέα πρόσωπα. Εδώ υπάρχει μια ιδιομορφία με εσάς. Ενώ νέα πρόσωπα είστε και ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται και στο εμπόριο, πρόεδρος των εμπόρων και επιμελητηριακό σύμβουλος, αλλά στο στίβο της αυτοδιοίκησης, να πω, είναι για πρώτη φορά. Ουσιαστικά είστε ένα νέο πρόσωπο, αλλά συνολικότερα ο κόσμος πώς το βλέπει, κύριε Βλαχογιάννη? Νομίζω ότι η εισαγωγή που κάνατε ήταν και η πιο σωστή. Δηλαδή, ενώ είμαι γνωστός σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, σαν έμπορος μιας και κρεδιατηρό κατάστημα τρίτης γενιάς και γενικώς με την ανασχόλησή μου με το επιμελητήριο, με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Θεριάς, είμαι άγνωστος στο κομμάτι που εσείς το ονομάσατε τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιοι άλλοι στην καθημερινή τριβή και την επαφή που έχουμε πλέον με τον κόσμο το λένε πολιτικό στίβο. Εγώ θα δεχθώ το τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Πολιτικό στίβος δεν είναι. Γιατί είναι κάτι. Αυτοδιοικητικός, να το πούμε. Αυτοδιοικητικός. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η καλύτερη λεζάντα που μπορούμε να βάλουμε. Αυτοδιοικητικό στίβος. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, ήταν λίγο δύσκολη η αρχή. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να δει καινούριους ανθρώπους, θέλει να ακούσει απλά λόγια, θέλει να του πεις οράματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Όχι πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνουν ποτέ. Δεν θέλει να ακούσει παραμύθι. Τι θέλει ο κόσμος, αυτό λέω. Θέλει ένα μεγαλόπνο όραμα, έργο ή θέλει να δει την καθημερινότητά του. Εκεί που θα περπατήσει θα είναι ο κάδος απορριμμάτων σωστά, θα είναι το κράσπεδο σωστά. Τι θέλει τελικά? Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Η καθημερινότητά του, από εκεί ξεκινάμε. Mm-hmm. Οι περισσότεροι, αυτά που μπαίνουν στα αυτιά μας έχουν να κάνουν με τα πλακάκια του δρόμου, με την κυκλοφορία, με τις διαβάσεις, με τη σήμανση, που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, με την ασφάλεια και γενικώς πράγματα που άπτονται της καθημερινότητας. Οι μανάδες λένε ότι θέλουμε παιδικές χαρές, οι οποίες να είναι προσβάσιμες, να είναι ασφαλείς, να συντηρούνται εύκολα και συχνά, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να παίζουν εκεί πέρα. Οι ηλικιωμένοι λένε ότι θέλουμε πεζοδρόμια που να μην γλιστράνε. Οι επαγγελματίες λένε ότι θέλουμε δρόμους χωρίς λακκούβες και χώρους στάθμευσης για τα αυτοκίνητα τα οποία κάνουν φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για ελεγχόμενη στάθμευση, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία παραμένουν πακτωμένα επί μία εβδομάδα σε ένα μέρος και δεν αφήνουν, ειδικά όταν αυτός ο δρόμος είναι εμπορικός, να περάσει ένας που θέλει να ψωνίσει, ένας πελάτης, το προσδοκόμενο για μας είναι ή ένας επισκέπτης που θέλει να παρκάρει κάπου στο κέντρο και να μην βρίσκει θέση να παρκάρει γιατί είναι μόνιμο πιασμένες αυτές τις θέσεις. Τέτοια πράγματα. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν και σχέδια τα οποία όλοι τα έχουν ακούσει άπειρες φορές τα προηγούμενα χρόνια και δεν τα έχουν δει να υλοποιούνται. Βλέπουν ότι υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες σε άλλες πόλεις είναι ωφέλιμες και επικοδομητικές και φέρνουν και επισκεψιμότητα και χρήμα. Έχουμε το Τσαλτάκι, έχουμε την Πανελληνία της Λαμίας. Τους χώρους αυτούς, οι οποίοι είναι τεράστιοι, πολλά τα στρέμματα και επί μακρόν ανεκμετάλλευτα. Έχουν και τέτοια στο μυαλό τους και λένε κάποια στιγμή αυτά θα αξιοποιηθούν, κάποια στιγμή αυτά που έχουμε ακούσει και δεν γίνονται να δημιουργηθεί εκεί πέρα ένας πόλος έλξης προκειμένου να μπορούν οι... Έτσι, και οι Λαμιώτες
να το έχουν σαν χώρο αναψυχής, δραστηριότητας ή να γίνονται δρόμονα τα οποία να τραβάνε τους Λαμιώτες εκεί πέρα, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και πόλος έλξη για όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν να εκθέσουν τα εμπορεύματά τους και να φέρουν και εισρωή ξένου χρήματος στην πόλη μας. Τα περιμένουν αυτά τα πράγματα, όπως περιμένουν και άλλα. Δηλαδή η περιοχή μας είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Δεν γίνεται να μην έχει ένα σύγχρονο κολυμβητήριο. Το ακούμε συνέχεια. Επί 20 χρόνια το ακούμε, ποτέ δεν το έχουμε δει. Η περιοχή μας έχει πλέον μια ομάδα η οποία κοσμεί τα σαλόνια της ΑΕθνικής. Δεν γίνεται να μην έχουν γίνει έργα, μάλλον υπάρχει προσπάθεια και έχουν γίνει κάποια έργα, αλλά δεν γίνεται να μην έχουμε στο μυαλό μας να γίνουν και περαιτέρω έργα στο ΔΑΚ Λαμίας, το οποίο θα πρέπει να είναι ένα κόσμημα ασφαλέστατο και προσβάσιμο για όλους, ακόμα και για τους ανάπηρους και ακόμα για οποιονδήποτε θέλετε, και ταυτόχρονα να είναι καλέσθητο για να μας δείχνει τηλεόραση, γιατί ο μοναδικός πρέσβης αυτή τη στιγμή της πόλης μας στο Πανελλήνιο είναι η ομάδα μας, η ποδοσφαιρική ομάδα της Λαμίας. Και πηγαίνει και πολύ καλά. Και μετά έπεται το βόλεϊ, ο ΑΟΛ. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα, ας πούμε, ένα κοκτέιλ το οποίο έχει να κάνει και με την καθημερινότητα και έχει να κάνει και με σχέδια μέχρι ενός σημείου, όχι τόσο πολύ μακρόπνοα, που θέλουν οι πολίτες. Αν αυτά τα αποκτήσουν οι πολίτες και ταυτόχρονα αποκτήσουν και την συνείδηση που θα πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης, προκειμένου να προφυλάσει πρώτα αυτό στην πόλη του και μετά να μπορέσει να γίνει ασπίδα και για όλους τους άλλους που θέλουν να τη βλάψουν, τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα καλύτερο αύριο. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Άρα, εγώ έτσι όπως το μεταφράζω, κύριε Βλαχογιάννη, παρατηρείτε ένα κενό. Το κενό έχει να κάνει με τις ιδέες, τις προτάσεις, αλλά και αυτά που δεν έχουν γίνει. Έρχεστε λοιπόν εσείς, λέτε, εμείς μπορούμε να καλύψουμε το κενό. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό που μας περιγράψατε, με το να γίνει. Γιατί διαπιστώνουμε, και είναι αλήθεια και δημοσιογραφικά, χωρίς μομφή σε κανέναν, ότι πολλά από αυτά δεν έχουν γίνει. Άρα, ποιος είναι ο στόχος λοιπόν? Η θέληση ή το να το κάνεις τελικά, αυτό που λες, το πεζοδρόμιο? Η θέληση θεωρείται δεδομένη. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι η άντληση κεφαλαίων. Όπως έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω για ακόμα μια φορά, η θητεία του Θήμιου του Καραΐσκου, με τον οποίο εκτίθεμαι εγώ σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, είναι τόσο μεγάλη όσον αφορά το θέμα άντλησης κεφαλαίων και έχει να κάνει με την περιφέρεια, που θεωρείται επικοδομητική και πετυχημένη η πορεία του, και πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και στον χώρο του Δήμου Λαμιών, εφόσον εκλεγούμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που τα κεφάλαια θα αντληθούν, οι προτεραιότητες που έχουν να κάνουν καταρχήν με την καθημερινότητα, αυτό το έχουμε δείξει από την πρώτη στιγμή, η επαφή που έχουμε με τον κόσμο, οι συναντήσεις πόρτα-πόρτα, οι συναντήσεις με τους φορείς και όλα τα υπόλοιπα, τείνουν στο να πρώτον να καλυτερέψει η καθημερινότητα, δεύτερον να καλυτερέψει η νοοτροπία του κόσμου, μάλλον να την κάνουμε τέτοια, όπως είπα και πριν, η οποία να λειτουργεί σαν ασπίδα και σε όφελος όλων των πολιτών, και τρίτο και κυριότερο, αυτά τα οποία στέρνονται να πάψουν να στέρνονται πλέον. Και είμαστε σε αυτό το δρόμο το σωστό. Σιγά σιγά υπάρχουν προτάσεις και από την περιφέρεια και από το επιμελητήριο και από το Δήμο, που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση οικοπαίδων, μεγάλων χώρων, οι οποίοι μέχρι τώρα μαραζώνουν και βγαίνουν μόνο αγριόχρωτα. Τα αγριόχρωτα να μετατραπούν λοιπόν κάποια στιγμή σε λουλούδια, τα οποία θα κοσμούν και την πόλη μας και θα μορφαίνουν και την καθημερινότητά μας. Εγώ είπα και στον πρόλογό μου ότι είστε ένας άνθρωπος με μακρά διαδρομή και στο εμπόριο και ως επαγγελματίας και επιμελητηριακός σύμβουλος. Άρα θέλω να πω και σαν πολίτης όμως, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι προτάσεις, ποια είναι τα θέλω του Γιάννη Βλαχογιάννη για τη Λαμία, που ξέρω ότι πραγματικά την αγαπάτε, όχι μόνο την ποδοσφαιρική ή τον αθλητισμό, όλη τη Λαμία, κύριε Βλαχογιάννη, και σας τιμά πραγματικά, πέρα από το γεγονός ότι γνωριζόμαστε και αρκετό καιρό, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Για πείτε μου. Θα μιλήσω λοιπόν για τα δικά μου όνειρα, τα οποία θέλω από τη στιγμή που θα εκλεγώ να προσπαθήσω να πείσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά. Ξεκινάμε με τους δύο λόφους. Έχουμε το λόφο του Αγίου Λουκά και το λόφο του Κάστρου. Αυτοί οι λόφοι θα πρέπει να γίνουν πρώτον κόσμημα, mm-hmm. και δεύτερον πόλος έλξης για πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο, υπάρχει η μεγάλη εκκλησία του Αγίου Λουκά, υπάρχει το Ισιαδάκι που παραμένει ανεκμετάλλευτο, υπάρχει ο περιβάλλον χώρος του Αγίου Λουκά, ο οποίος είναι πανέμορφος, είναι μέσα στα Πεύκα. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το δεις πουθενά αλλού. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να παντρευτούν με ένα τέτοιο τρόπο, πρώτα οι Λαμιώτες να το έχουν σαν χώρο προορισμού, κάθε Σαββατοκύριακο ή κάθε απόγευμα, όποτε μπορούν. Και μετά οι επισκέπτες. Δεύτερο και κυριότερο, Πανελληνία Έκθεση Λαμίας. Εκεί πέρα θα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο, μάλλον να επιχειρηθεί ένα στόχος ο οποίος θα έχει να κάνει με το άνοιγμα της πόρτας, γιατί μιλάμε για την είσοδο της πόλης μας, πάνω στην Εθνική Οδό, προς όποιον περνάει. Ένα κόσμημα το οποίο θα έχει να κάνει και με εκθεσιακούς χώρους, με περιβάλλοντα χώρο ο οποίος θα είναι ανοιχτός
και με παιδικές χαρές, με διαδραστικά πάρκα, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε σε πολίτες αλλά και σε επισκέπτες, και ένας χώρος ο οποίος, σαν τώρα, Πάσχα έρχεται. Δεν θα μπορούσαμε εκεί πέρα να κάνουμε το Ρωμελιώτικο Πάσχα. Όχι απλά κάτι γρήγορο, όχι κάτι σαν μπάλωμα. Ρωμελιώτικο Πάσχα σε ένα δεντροφυτεμένο μέρος, το οποίο θα θυμίζει και χωριό, θα είναι στη Στερεά Ελλάδα και ταυτόχρονα θα είναι πόλος έλξης για όλους όσους θέλουν να κάνουν το Πάσχα κάπου αλλού από την περιοχή τους και να θέλουν να προτιμήσουν τη Λαμία μας. Θυμάστε όταν πρώτο ξεκίνησε επί εποχής Παπαδήμα ακόμα. Το Ρωμελιώτικο Πάσχα που γινόταν πάνω στο Ισιαδάκι. Για δύο συνεχόμενα χρόνια, ειδικά το δεύτερο χρόνο, είχε επισκεψιμότητα από τουλάχιστον 40 τουριστικά λεωφορεία από άλλες περιοχές. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Κάτι το οποίο δεν θα είναι επισκεψιμότητα μόνο για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά μετά όλοι αυτοί θα διασπάρουν στην πόλη. Έτσι. Θα πάρουν τσιγάρα, νερό, καφέ, τοπικά προϊόντα, χυλοπίτες, χαλβά, οτιδήποτε άλλο και θα φύγουν προς τις περιοχές τους. Θα είναι επίσκεψη για την περιοχή μας, θα είναι διαφήμιση, θα αφήσουν χρήματα, πολλά ή λίγα ο καθένας. Τέτοια πράγματα επιζητούμε. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η Λαμία, πέρα από αυτά τα μικρά που λέμε τώρα, να έχει στο χώρο του νοσοκομείου πάνω, ακόμα και στο παλιό νοσοκομείο που γίνεται δημοκάθαρση, ή σε κάποιο άλλο σημείο να δημιουργηθεί ένας χώρος αποκατάστασης, ένα κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν πρέπει να φεύγουν οι Λαμιώτες ή από τα γύρω χωριά και να πηγαίνουν στη Λάρισα. Όλα πλέον στη Λάρισα. Δεν μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτά είναι τα όνειρά μου, τα οποία έχουν πολύ περισσότερους άξονες ανάπτυξης, αλλά και πτυχές τις οποίες δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να τις πούμε μέσα σε μια εκπομπή. Όμως έχουν να κάνουν, έχουν να κάνουν και με το εμάς και με το προς τα έξω, την έξωθεν εικόνα. Το εμείς καταρχήν θα πρέπει να έχουμε τη θέληση. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν τη σωστή σκέψη και να εκλέξουν άτομα τα οποία έχουν σκοπό το κοινό καλό και όχι την προσωπική προβολή και το όφελος. Έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε εκλεγούν, είτε είναι συμπολίτευση, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι μείζονος, μειοψηφία κτλ. Όλοι αυτοί να καθίσουν και να κάνουν ένα καλύτερο αύριο. Υπάρχουν λοιπόν άξιοι σε όλα τα ψηφοδέλτια. Ο κόσμος θα τους βρει, να τους διαλέξει, να τους τιμήσει και τότε πιστεύω ότι έχουμε μέλλον. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Βλαχογιάννη. Έχουμε ακόμα ημέρες για τις κάλπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εμπλουτίσετε, ξέρω, το πρόγραμμά σας και με άλλες ιδέες. Σας ευχαριστώ σε δεύτερο χρόνο για την παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο, παρακαλώ, πριν κλείσουμε, επειδή έχω και την ιδιότητα του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας. Θα σας ξανακαλούσα γι' αυτό, αλλά πείτε το, δεν πειράζει. Έχουμε 2-3 μέρες πριν λήξει η εβδομάδα των Βαΐων και μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα. Να πούμε το εορταστικό ωράριο. Ξεκινάει. Το κράταγα για την επόμενη εβδομάδα, κάντε το τώρα. Δεν πειράζει. Ξεκινάει ανεπίσημα την Κυριακή που μας έρχεται. Κυριακή των Βαΐων, η οποία είναι μία από τις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές, κατά τις οποίες τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Επίσημα ξεκινάει από τη Μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα, λοιπόν, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη. Τα καταστήματα είναι από τις 8.30 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι και κλείνουν στις 5 το απόγευμα. Το Μεγάλο Σάββατο 8.30 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Κυριακή του Πάσχα και δεύτερη μέρα είναι αργία, κατά την οποία τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Λοιπόν, οι ιδιότητες σας είναι πολλές, άρα μπορείτε να έχετε συγκριτικά στοιχεία. Το τι λείπει αν αύριο είστε δημοτικός σύμβουλος, να τα δείτε τώρα, να τα καυτηριάζετε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, κύριε Βλαχογιάννη. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ και για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά.